Εμείς θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η προεδρική εφημερίδα, η εφημερίδα Αλήθεια, δημοσιεύει κύριο τίτλο «Προεδρική παρέμβαση, όχι στον διχασμό του παρελθόντος. Προβάλλονται αβάσιμοι, αστήριχτοι και επικίνδυνα αυθαίρετοι ισχυρισμοί για να αλλοιώσουν το κείμενο του κοινού ανακοινοθέντος», γράφει πάνω από την φωτογραφία του Προέδρου Αναστασιάδη. Και στο κείμενο γράφει «Με προφανείς αποδέχτες όσους επιχειρούν να αναζωπυρώσουν κλίμα διχασμού με αφορμή το κοινό ανακοινοθέν που συμφωνήθηκε για την έναρξη των συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρενέβη χθες με γραπτή δήλωση στην οποία τονίζει ότι το επόμενο διάστημα θα μετρηθεί το ανάστημα του πατριωτισμού όλων μας, πολιτικής ηγεσίας μέσων μαζικής ενημέρωσης, κοινωνίας των πολιτών». Κλείνοντα εισαγωγικά για τη μέτρηση του πατριωτισμού και προφανώς κατάταξη ποιοι είναι οι πατριώτες και ποιοι είναι οι προδότες, και ως εκ τούτου ένα αρκτήριο λάχτισμα από τα χείλη του Προέδρου, από την πένα του Προέδρου της Δημοκρατίας, γραπτή ήταν η δήλωση, για το νέο στάδιο διαχωρισμού πατριωτών και προδοτών. Συνεχίζει η εφημερίδα Αλήθεια. Ταυτοχρόνως ο Νίκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε παντελώς αβάσιμους, αστήριχτους αλλά και επικίνδυνα αυθαίρετους τους ισχυρισμούς που προβάλλονται για να αλλοιώσουν το περιεχόμενο της κοινή δήλωση. Η κοινή δήλωση έχει το ΚΑΠΑ και το ΔΕΛΤΑ κεφαλαία. Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι δεν έχει παρεκκλίνει ούτε κατά ένα ιότα από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και σημείωσε ότι θα εξηγήσει στο λαό τις επόμενες μέρες τα πραγματικά γεγονότα. Κάλεσε παράλληλα τις πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουν νυφάλια και με επιχειρήματα για να δώσουμε μαζί τον αγώνα για αυτά που μας ενώνουν, γράφει εντός αγωγικά, προφανώς με όσους κριθούν ως πατριώτες και όχι ως προδότες. Στην εφημερίδα Σημερινή, στην πρώτη σελίδα, για δύο ιδρυτικά κράτη μιλά ο Νταβούτογλου. Μιλώντας σε τουρκικό κανάλι για την συμφωνία έκδοσης κοινού ανακοινοθέντος, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου δήλωσε ότι έγινε αποδεκτό ένα κείμενο το οποίο συνιστά πλαίσιο λύσης του Κυπριακού και λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές που υιοθετεί η τουρκική πλευρά για μια λύση βασισμένη σε δύο ιδρυτικά κράτη. Υπό αυτή την έννοια εξήγηση αποδέχεται και ενισχύει την διζωνικότητα, αλλά ταυτόχρονα αποδέχεται τις αρχές του κοινού κράτους στο πλαίσιο των ΗΕ και της διεθνούς κοινότητας. Εξέφρασε παράλληλα την εκτίμηση ότι η συμφωνία δημιουργεί ένα ισχυρό momentum για τη λύση του Κυπριακού που μπορεί σύντομα να οδηγήσει σε διευθέτηση, αν και απέφυγε να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Γράφει δίπλα από την φωτογραφία του Υπουργού Αχμέντ Νταβούτογλου της Τουρκίας η εφημερίδα Σημερινή. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Πάνος Ιωαννίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Ιωαννίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Μαύρο. Λοιπόν, έχουμε θέσει τα δύο πρωτοσέλιδα προς έναρξη συζητήσεως. Ναι. Τα θέματα που έχετε θέσει, με όσα αναγνώσατε και είπατε, είναι δύο. Το πρώτο είναι αυτά που αναφέρει ο πρόεδρος γραπτός περί προδοτών και πατριωτών. Και το δεύτερο είναι... Όχι μόνο για ανάστημα πατριωτισμού μίλησε ο πρόεδρος. Εμείς συμπεράναμε ότι από την άλλη μεριά, από τη μια είναι το ανάστημα του πατριωτισμού και από την άλλη το κατάντημα της προδοσίας. Κάπως έτσι. Λογικό συμπέρασμα. Πολύ λογικό. Σε αυτό και μετά θα πάμε στο άλλο. Αυτή η παρορμητική έως και υβριστική για όλο τον κόσμο συμπεριφορά του Προέδρου Αναστασιάδη δεν εκπλήττει. Πρόκειται για την ίδια τακτική κατά την Κυπριακή, τα ίδια λοούθκια που ακολούθησε και ο Πρόεδρος Χριστόφιας όταν απευθυνόταν επιθετικά, παράδειγμα είναι αυτό, κατά του Μητροπολίτη Πάφου, επειδή αμφισβήτησε την τακτική του στο Κυπριακό, θυμάστε στο συνέδριο των Αποδήμων, ή ακόμα όταν κατηγορούσε αδιακρίτως όποιον δεν συμφωνούσε μαζί του, ακόμα και οπαδούς του κόμματός του, του ΑΚΕΛ. Και οι δύο συμπεριφορές των δύο προέδρων, του ΤΕΟΣ και του ΝΙΝ, θα μπορούσαν να είναι απλώς ασεβείς ή ανάγωγες, αλλά όμως δυστυχώς είναι και επικίνδυνες, διότι ενσπείρουν τον φανατισμό
που υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεφύγει και να φτάσει στην εμφύλια διένεξη. Αυτή η συμπεριφορά είναι εχθρική προς τον κυπριακό λαό και διερωτόμαστε. Μέσα στον ίστρο του να πείσει ο πρόεδρος, με τόσο μυαλό που διαθέτει και τόση εξυπνάδα κατά τα άλλα, αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη? Είναι διατεθειμένος να κάψει τα πάντα στον βωμό του ότι εκείνος είχε δίκιο στο σχέδιο Ανάν, διότι περί αυτού πρόκειται. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημείο που θίξατε, κύριε Μαύρο, και που είναι το κατά πόσο με τα όσα ήδη έχει κάνει ο πρόεδρος έχει παραβιάσει ένα γιώτα ή δύο γιώτα ή χίλια γιώτα από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Θα, χωρίς να επαναλάβω, θα προσπαθήσω πράγματα που έχουν χίλιο υποθεί τις τελευταίες μέρες, θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα γιατί η συμφωνία Αναστασιάδη-Αίρογλου, την οποία αποδέχθηκαν και οι δύο και θα την υπογράψουν εντός ή εκτός εισαγωγικών αύριο, από μόνη της η συμφωνία, αυτό το χαρτί, είναι τρισχυρότερη από το σχέδιο Ανάν που απορρίψαμε πριν από 10 χρόνια. Διότι, και αυτό αποτελεί επίδοση για το βιβλίο Guinness, κύριε Μαύρο, μέσα στις 1,5 σελίδες αυτής της συμφωνίας χώρεσαν οι 10.000 σελίδες του σχεδίου Ανάν, τις οποίες ο πρόεδρος Αναστασιάδης ήδη αποδέχθηκε ως βάση για παραπέρα. Πώς τεκμηριώνεται αυτό τον ισχυρισμό σας, κύριε Ιωαννίδη? Ερμηνεύοντας το κείμενο όπως το έχουμε μπροστά μας και χωρίς να σας κουράσω, διότι τα έχουν πει και πολλοί άλλοι έγκριτοι επιστήμονες. Η συμφωνία νομιμοποιεί το τουρκικό ψευδοκράτος. Μοιράζει εξίσου με ποσοστά 50-50% κυριαρχίες, ηθαγένειες και κάθε εξουσία. Κάθε εξουσία. Και βεβαίως τον φυσικό πλούτο που σήμερα ανήκει δικαιωματικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Καθιερώνει ως δεδομένες όλες τις υποχωρήσεις, Χριστόφια, όπως τις κατέγραψε ως συγκλήσεις ο αποχωρήσας, αφού έκαμε τη δουλειά του, Αλεξάνδερ Ντάουνερ, και παρέχει τη δυνατότητα αυτό το έγγραφο η Τουρκία να καταπιεί ολόκληρη την Κύπρο, δημιουργώντας νέα τετελεσμένα όποια ώρα το θελήσει. Δηλαδή, όπως συνέβη και στην περίπτωση Χριστόφια, διότι οι βίοι είναι παράλληλοι, με το κοινό ανακοινωθέν της 23ης του Μάη του 8, εάν αρχίσουν συνομιλίες στη βάση αυτής της συμφωνίας, οι συνομιλίες θα αφορούν αποκλειστικά την εξέβρεση τρόπων για να εξυπηρετηθούν οι πρόνοιες αυτού του εγγράφου που είναι η βάση των συνομιλιών. Αλλά το κοινό ανακοινωθέν joint statement, όπως λεγόταν, Χριστόφια Ταλά, της 23ης Μαΐου του 2008, τελικά δεν οδήγησε στην συμφωνία λύσης του Κυπριακού. Ωραία. Δεν είχε ακόμα οριμάσει ο χρόνος. Ήτανε το πρώτο τελευταίο βήμα. Έπρεπε να υπάρξει πλήρης οικονομική δυσπραγία. Ο κυπριακός λαός να γονατίσει εντελώς, ούτως ώστε να είναι σίγουρη η ψήφος του η θετική στα τεκτενόμενα. Ιδίως μετά από τα υποσχόμενα μέσω των διαφόρων films του ΚΕΒΕ, των κορονίδων της ΟΕΒ και ούτω καθεξής, πόσο όμορφα θα είναι όλα και πόσο πλούσιοι θα γίνουμε όλοι μετά από αυτή την λύση, που δεν μας εξηγούν ποια λύση θα είναι.
Λύση δύο συνιστών των κρατών, όχι states πλέον, όχι ομοσπονδιακές μονάδες πολιτείες ή όπως αλλιώς έλεγαν με συμφωνημένη επικοδομητική εντός αγωγικών ασάφεια Χριστόφια Σταλάτ κλπ. Είναι στο κοινό ανακοινωθέν, στην κοινή δήλωση, γράφονται ως συνιστώντα κράτη. Συνιστώντα κράτη. Είναι. Δύο συνιστώντα κράτη. Έτσι ήταν πάντα, κύριε Μαύρο. Εμείς είναι που τα κολοκυθίζαμε στις μεταφράσεις. Πάντοτε για κράτη μιλούσαν οι Τούρκοι και πάντοτε για κράτη επρόκειτο. Το θέμα το οποίο είναι εύλογο πλέον είναι κατά πόσο... Πρώτα απ' όλα, κατά πόσο... Ο πρόεδρος λέει ότι είναι αβάσιμοι, αστήριχτοι, επικίνδυνα, αυθαίρετοι ισχυρισμοί που αλλοιώνουν το κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος. Κύριε Μαύρο, τι να σας πω... Φαίνεται ότι ισχύει το από να αντρέπεται ο κόσμος αντιδικός του. Να μου επιτρέψει με όλο το σεβασμό ο κύριος Αναστασιάδης. Να πω ότι ούτε εκείνος είναι μόνο νομικός, ούτε εκείνος ξέρει μόνο ανάγνωση, ούτε εκείνος ξέρει μόνο να ερμηνεύει μία σελίδα κείμενο, ούτε εκείνος έχει μόνο κοινή λογική. Κάπου διαβάσαμε ότι ο κύριος Χρήστος Τηλιανίδης είναι ο πρώτος κυβερνητικός εκπρόσωπος του κύριου Αναστασιάδη. Δήλωσε πως είχαν και την γνωμοδότηση διεθνούς κύρους νομικού, δεν είδαμε το όνομά του ακόμα, προφανώς για αυτά που περιέχει η κοινή δήλωση. Κύριε Ιωαννίδη. Να σας πω, επειδή δεν σας το είπαμε. Σας το είπαμε επειδή μιλήσατε για την νομική κατάρτιση ενός εκάστου. Μπορώ και εγώ να επικαλεστώ άλλους 10 επιστήμονες με τους οποίους είμαστε σε επαφή ως Συμμαχία Πολιτών και οι οποίοι έχουν ονόματα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εάν ο επιστήμονας ο ένας, τον κυρίου Στυλιανίδη, που δεν μας είπε το όνομά του, επιθυμεί να έρθει σε αντιπαράθεση συζήτησης, debate, με οποιονδήποτε άλλο επιστήμονα, ντόπιο ή ξένο, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά πλέον μιλούμε για τετελεσμένα. Αναφέρθηκα στην αρχή σε μία μαγική λέξη. Τι εννοείται τετελεσμένα? Είναι τετελεσμένο το γεγονός ότι αποδέχθηκε ο πρόεδρος αυτή να είναι η συμφωνία βάση για παρακάτω. Ναι, είναι... δεν θα ισχύει όμως εκείνο το τίποτα δεν ισχύει αν δεν συμφωνηθούν όλα που υποτίθεται ότι ίσχυε ανέκαθεν για τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές όπως ονομάζονται. Αυτά είναι τα επίσημα λοούθκια, κύριε Μαύρο. Βεβαίως δεν ισχύει τίποτε, υπό την έννοια ότι δεν εφαρμόζεται τίποτε. Αν και σαλαμοποιημένα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται πολλά πράγματα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Όμως, το δεν ισχύει τίποτε είναι το ένα και το δεν αποτελεί κεκτημένο αυτού που το έχει κερδίσει είναι κάτι άλλο. Και οι συγκλήσεις Ντάουνερ που είναι στο τραπέζι και βοούν δεν λένε αυτό, ούτε το σχέδιο Ανάν που ψώφισε υποτίθεται αλλά ουδείς το έθαψε λέει αυτό. Είναι όλα εκεί, αποτελούν κεκτημένα της τουρκικής πλευράς και προχωρούμε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάσταση και το δεν ισχύει τίποτε αν δεν συμφωνηθούν όλα είναι παραμύθια της χάλιμάς. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο, ευχαριστώ.